παιδάκια. Και σπράι. Έχει φτιάξει γρανίτα. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Όπου θα φτιάξουμε το απόλυτο καλοκαιρινό γλύκισμα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με ένα νέο επεισόδιο από Lifehacks. Και όχι απλά Lifehacks. Σήμερα θα κάνουμε τα πιο περίεργα καλοκαιρινά Lifehacks που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Νομίζω πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο lifehack. Βάζει ζελεδάκια, πάρα πολλά είδη ζελεδάκια και Sprite. Μάλιστα, δεν περίμενα ποτέ να το δω αυτό και έχει φτιάξει γρανίτα. Ελπίζω να μην μας πάει κρυονοκορδέλα, δηλαδή να χεστούμε πάνω μας και να πετύχει αυτό το πράγμα. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο επόμενο lifehack μας, όπου θα φτιάξουμε το απόλυτο καλοκαιρινό γλύκισμα. Εκτός από το παγωτό και η γρανιτούλα είναι το απόλυτο γλύκισμα. Σωστά, Μερούλα? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν σε γρανιτούλα? Όχι. Τι να πει ο ρόλο καθόλου. Καθόλου, δεν το προτιμώ, ρε παιδί μου. Θα χρειαστούμε μία Sprite, βάση για γρανίτες, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο τζάμπο 1,5 ευρώ μόνο, not sponsor. Και υπέροχα ζελεδάκια. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο καλά θα πάει. Ελπίζω να πάει καλά, γιατί εμένα δεν. Τα υλικά που βλέπω δεν θα πάει καλά. Εμένα δεν μ' αρέσει το ζελεδάκι. Τρελαίνω για τη Sprite, αλλά τώρα αυτό γρανίτα Sprite. Γιατί όχι να σκεφτώ το γρανίτα Sprite πολύ καλή. Με το ζελέδι. Λοιπόν, πώς να βάλω. Να βάλω 2 στο καθένα. Ναι, άκουγα. 2 στο καθένα, παιδιά. Μην βάζετε πολλά. Δεν ξέρεις πώς θα γίνει αυτό. Μπορεί να είναι μια βλακή και μισή. Και βάζουμε τώρα και Sprite. Ήουρε. Άρα, τι φτιάχνουμε σε αυτό το κανάλι. Μόνο εδώ τα βλέπετε αυτά. Δεν τα βλέπετε πουθενά άλλο. Καλοκαιρινά light hacks. Για να σας πάει πορτοκόλλι. Δεν ξέρω και τι αφρίζει αυτό το πράγμα. Μπορεί, έλα, παιδί, γλυκό μου. Μπορεί παιδί έχει το ζελέδι. Έλα. Καλό καλοκαιράκι να έχουμε. Χαρούμενα life hacks. Τα κουμπώνετε εκεί. Και μετά τα βάζετε στην κατάψυξη για... πόσες ώρες να πούμε. Παιδιά, όταν δείτε να είναι γρανίτα. Όταν είναι, ότι είναι, βγαίνει αυτή η βλακιούλα, τότε είναι έτοιμο. Αν δείτε δεν βγαίνει, δεν είναι έτοιμο. Τι να σας πω κι εγώ. Κάτ και επανερχόμαστε. Και επιτέλους είναι έτοιμες οι γρανίτες μας, ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσουμε. Α, κοιτάξτε πόσο όμορφα βγήκε. Εντυπωσιακό έτσι. Το χρώμα εντάξει, είναι άσπρο. Sprite βάζαμε, μην περιμένετε και πάρα πολλά. Παιδιά. Παιδιά, είναι τέλειο. Τα δόντια μου πάγωσαν. Όμω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βγαίνει Sprite μαζί με Coca-Cola από τα ζελεδάκια. Θέλω να το δοκιμάσετε όλοι, είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε. Και μπορείτε βασικά να βάλετε ακόμα και πορτοκαλάδα και κοκακόλα. Ή χυμό. Ή χυμό. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το περίμενα να βγει τόσο ωραίο με τη Sprite, να σας πω την αλήθεια. Περίμενα να είναι λίγο ό,τι να είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, άμα θες να φας κάτι δροσιστικό το καλοκαίρι και δεν είσαι παγωτό, μπορείς απλά να το κάνεις αυτό, να το πάρεις αυτό από το τζάμπο. Μόνο 1 ευρώ κάνει. Το καλύτερο πράγμα. Μπράβο στα lifehacks. Συγχαρητήρια στα lifehacks. Μπράβο. Επόμενο lifehack. Θα φτιάξει σπιτικό παγωτό. Βάζει κρέμα γάλακτος. Μάλιστα. Ζαχαρούχο γάλα. Παναγία μου, παιδιά. Γάλα απλό. Το κάνει με το μίξερ εκεί, παιδιά. Να βάζει βανίλια. Παιδιά, αυτό παίζει να είναι πεντανόστιμο. Παναγία μου, τι μου κάνετε. Και κόβει και σνίκερ. Παγωτό σνίκερ έφτιαξε. Παιδιά, σας έχω βρει το καλύτερο πράγμα για το καλοκαίρι σας. Παναγία μου, αυτό θα είναι πεντανόστιμο. Νομίζω είναι το καλύτερο lifehack που έχουμε κάνει ποτέ σε αυτό το κανάλι. Φαίνεται πεντανόστιμο, πάρα πολύ οικονομικό και ανυπομονώ να φτιάξω πρώτη φορά στη ζωή μου παγωτό. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο επόμενο lifehack μας και στο καλύτερο του σημερινού επεισοδίου. Θα φτιάξουμε σπιτικό παγωτό, το πιο υγιεινό, το πιο οικονομικό και το πιο γαμάτο παγωτό που μπορείτε να δείτε. Θα τρώτε αυτό το παγωτό όλο το καλοκαίρι. Και θα μου πείτε για να κόβουμε, σε ευχαριστούμε για την ιδέα. Θα χρειαστούμε γαλατάκι, ζαχαρούχο γάλα, κρέμα γάλακτος για γλυκά, φουντουκάκι για τη διακόσμηση και λίγο έτσι σοκολατάκι για τη διακόσμηση πάλι και βανίλια. Αυτά θέλουμε, παιδιά, δεν είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ οικονομικά. Με 5 ευρώ έχεις φτιάξει 2 οικογενειακά παγωτά. Θα προσθέσουμε την κρέμα γάλακτος, θα τη βάλετε όλοι, δεν θα τη λυπηθείτε, δεν θα πείτε όχι, μου βγήκε πολύ. Δεν θα τη λυπηθείς, θα τη βάλεις όλοι. Κοίτα εδώ, λαχτάρισέ το. Όλοι κι όμως. Σου φαίνεται πολύ. Κάνεις λάθος. Θα βάλετε 150
Όχι. Όλο θα το βάλετε. Γιατί εγώ έχω κάνει και άλλη δόση, οπότε θα το βάλω όλο. Πόσο ωραίο είναι το ζάχαρο που βάλα. Συμφωνείτε. Άμα συμφωνείτε, γράψτε κάτι στο σχόλιο ότι για να κόπη έχει δίκιο, είναι υπέροχο. Θα βάλετε μισή κούπα. Όχι, μισή. Τη μισή κούπα. Το πίσω του μισού. Ένα τέταρτο. Τώρα θα το υπολογίσω με το μάτι εγώ, γιατί ξέρω από αυτά. Έχω σπουδάσει για αυτοπλαστική πλάκα, κάνω, δεν ξέρω τίποτα. Και εδώ πέρα λέει, εδώ πέρα να βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Εγώ θα το υπολογίσω τώρα και αυτό με το μάτι, με το μεγάλο του κουτάλι. Και θα βάλω μισό. Το αυτά. Και βάζετε μπρος το υπέροχο πολυμίξερ. Not sponsor, πολύ φοβερό όμως. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πώς ξεκινάει. Πώς ξεκινάει. Θα το κρατάς κάτω. Τι κούρα που έχω εγώ. Κάτω το κρατάς, δεν το βάλεις πάνω. Και δίνεται πόνο. Όταν αρχίζει να σφίγγει, να σφίγγει αυτή η μαλακία. Πώς λέγεται. Όταν αρχίζει να πίζει. Δεν ξέρω. Όταν αρχίζει αυτό και βλέπετε να γίνεται, να γίνεται κρεμώδες, τότε το σταματάτε. Γιατί το παγωτό σας είναι έτοιμο. Απίστευτο. Δεν υπούσε ρε Άκης. Και όταν επινάτησε εδώ πέρα στην επικιά μας την εκπομπή, έχουμε φτιάξει παιδικό παγωτό. Αυτός ο Άκης δεν ξέρει τίποτα. Εμείς τον έχουμε καλέσει, παιδιά δεν το πιστεύω, έτσι. Αυτό ήταν παιδιά. Ούτε δυσκολία ούτε κακό. Σπατάτε και το τούρμπο. Μην το πατάτε το τούρμπο. Μην το πατάτε, μην το πατάτε. Θα σας έρθει στη μούρη να το πατήσω. Όχι. Μην το πατάτε. Θα το δοκιμάσουμε έτσι. Ρε, τώρα αυτό δεν είναι. Θα πεθάνω εγώ τώρα. Δεν είναι λεπτό. Παγωτό βανίλια. Παιδιά. Παγωτό βανίλια είναι ολόιδιο. Και βάζετε μέσα κουβερτούρα. Μην το λυπηθείτε. Και μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε εσείς. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση βάζω φουντουκάκι γιατί μου αρέσει το φουντουκάκι. Εσείς μπορείτε να βάλετε αμύγδαλο, μπορείτε να βάλετε τι άλλο. Φιστίκι. Ό,τι γουστάρετε εσείς, παιδιά μου. Τα σπάτε σε μικρά κομμάτια γιατί εμένα. Κοιτάξτε και ολόκληρο μπορεί να είναι ωραίο, αλλά τώρα. Δεν νομίζω. Εντάξει, είναι, πολύ είναι λίγο υπερβολή. Ναι. Βάλετε, σπάστε τα στη μέση, ξέρω εγώ, με τα χέρια σας πάνε πανεύκολα. Και τώρα ήρθε η ώρα να τοποθετήσετε το υπέροχο παγωτό που έχετε φτιάξει στη φόρμα σας. Βάζετε εκεί, μάλλον εμένα μου βγήκε πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Α, μάλλον καλά. Δύο φόρμες. Παιδιά, μάλλον δύο φόρμες θα χρειαστεί. Τι να κάνουμε τώρα, μας βγήκε πολύ το πράγμα. Δεν πειράζει, παιδιά, θα φάμε εμείς, θα φάμε. Μη στεναχωριέστε εσείς. Και ήρθε η ώρα να το τοποθετήσουμε στο ψυγείο για 4 ώρες και επανερχόμαστε. Κατ. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, παιδιά. Το βγάλαμε λίγο από το ψυγείο για να ξεπαγώσει γιατί είχε γίνει κόκαλο. Αλλά, παιδιά. Είναι πρώτη φορά έχω φτιάξει σπιτικό παγωτό τόσο καλό. Έχω εντυπωσιαστεί εγώ ίδιος με τον εαυτό μου. Μπράβο μου! Μπράβο μου! Έχω πάρα πολύ χαρά. Άρα για να μπορεί να το κάνεις εσύ πρώτα καθένας. Τι. Έλα, το να κόψα. Μου κάνει κάποιος πλάκα. Είναι για να έχω πάρει αγοραστό παγωτό από το σούπερ μάρκετ. Αλήθεια. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Είναι πεντανόστιμο. Όχι, παιδιά, όντως είναι πεντανόστιμο. Γιατί ξαναλέω το έκανα παλιά συνέχεια εγώ. Παιδιά! Σας εκλυπαρώ. Θέλω να το δοκιμάσετε. Γράψτε κάτι. Δεν γίνεται να μην το κάνετε. Όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο, θέλω να πείτε στη μητέρα σας, μητέρα ή και μόνη σας, 5 βρουλάκια θέλω. 5 ευρώ να πάω να πάρω αυτά τα υλικά να φτιάξουμε παγωτό. Θα το ευχαριστηθείτε, θα το λαχταρίσετε. Αφήστε που βγήκανε και πολλά. Αυτό είναι καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Όσο. Πολύ ωραίο. Τι ωραίο. 40 βάθμοι, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μια πάμε παραλία μαζί με παγωτό. Εσύ τι κάνεις τροφή. Κάνουμε. Πότε. Κάτω κοιτάτε με τη λαϊκή. Πολύ νόμι. Κάτω σήμερα. Ω, ξέχασα να πω και λαϊκή. Πεντανόστιμο. Εντυπωσιακό. Ας περάσουμε στο επόμενο. Θα ήθελε το σημερινό βίντεο να ξεπεράσει τα 20.000 like. Σε βλέπω. Πάτα το. Επόμενο live hack. Βάζει M&M's. Δύο αυγά. Τι κάνει εκεί. Α, και βανίλια cake mix. Ένα έτοιμο πράγμα που το βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ. Και έφτιαξε cake από M&M's. Για κάποιο λόγο θέλω να κάνω εμετό μόνο με αυτό που βλέπω. Καλά κάνεις και το παίρνεις αυτό. Το χρώμα του πάντως δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Σαν αρρωστούλικο μοιάζει. Μάλιστα. Για να δούμε, για να το δοκιμάσει. Αυτό τώρα το κέικ, παιδιά, ούτε έχει φουσκώσει ούτε τίποτα. Σαν σκατούλα είναι. Πέθανε. Τι έπαθε, θα ξεράσει. Θα ξεράσει. Της άρεσε. Και πρέπει να το δοκιμάσω κι εγώ τώρα αυτό. Όπως είδατε κι εσείς, ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε και ο Θεός βοηθός. Ελπίζω να μην πάθουμε τίποτα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο επόμενο life hack μας, όπου θα φτιάξουμε το πιο νόστιμο και πιο ιδιαίτερο κέικ που έχεις φάει στη ζωή σου. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Θα χρειαστείς M&M's, τα απλά χωρίς το φιστίκι, 2 μπουλάκια, 200 ml γάλα,
και ένα έτοιμο cake mix που θα το βρείτε στο σούπερ μάρκετ, το οποίο κάνει το πολύ 3 ευρώ. Θα βάλουμε πρώτα τα αυγουλάκια μας. Όπως καταλαβαίνετε, θα φτιάξουμε κέικ με M&M's. Έχετε πάει κάτι τέτοιο ποτέ? Όχι βέβαια. Γιατί μόνο εμείς θα τρώμε αυτά για να χεστούμε, για να το δοκιμάσετε και εσείς. Άμα χεστούμε εμείς, δεν θα το κάνετε. Άμα δεν χεστούμε, θα το κάνετε. Εντάξει παιδιά, ακόμα και αυγά ξέρω να σπάω. Και τις μέρες τα αυγά τα παιδιά τώρα, σαν τότε που είναι, τα σπάω με ευκολία. Και βάζετε σιγά σιγά το γάλα. Σιγά σιγά, είπε το μαγάπη. Έλα βάλτε το γρήγορα, μην το λυπηθείτε. Πρώτα το μείγμα με το κέικ, όπως μας λέει εδώ πέρα η αγαπητή Σεφ Μέρι. Όχι. Η μυρωδιά δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Όχι, να πω ψέματα. Τα παιδιά. Και ρίχνετε σιγά σιγά το αλεύρι. Αυτό τι είδατε πίσω. Όχι, το έχω. Σιγά σιγά σου λέει καλέ. Μα σιγά σιγά το κάνω. Λοιπόν, και τώρα το κλείνετε και βάζετε τα M&M's. Παιδιά, δεν ξέρω τι κέικ διάλεξα και πήρα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι κέικ πήρα. Δεν λέει γεύση. Α, ένα classic. Classic. Παιδιά, έχει και άλλο μέσα. Α, ναι ρε, είναι σοκολάτα. Έλα ρε παιδιά και αγχώθηκα, λέω και εγώ θα μας βγει το κέικ έτσι κίτρινιάρικο. Έλα, να το κέικ το καλό, να το τοποθετώ, να τρελαθώ, να χαρώ. Λοιπόν, και τώρα αυτό το κλείνετε. Βάλτε εκεί με χαρά τα υπέροχα M&M's. Όχι όλα. Μια χαρά όλα. Είναι πάρα πολλά. Θα τρώμε M&M's με κέικ, δεν τρώμε κέικ με M&M's. Να μην βάλω άλλα. Όχι. Και δεν πετάμε αυτό που μας έχει μείνει. Αυτό τώρα μου το δοκιμάσω το ελίτε, είναι ωραίο. Μωρό μου, σαλμονέλα! Καλά είναι. Και πάμε να το βάλουμε κατάψυξη, τα έλεγα, ναι. Από συνήθεια με τα παγωμένα που κάνουμε. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο και επανερχόμαστε. Κάπου. Είναι έτοιμο το κεκάκι μας όπως βλέπετε. Μην το βλέπετε λίγο έτσι που έχει μαυρίσει. Άρπαξε λίγο το φούρνο γιατί το ξέχασα. Αλλά άμα το ξύσεις λίγο έτσι με το πιρουνάκι το μαχαιράκι, μια χαρά θα φτιάξω όπως έλεγε και η βλαχάκι. Μην το λυπάστε παιδιά, έτσι λίγο έτσι ένα χρωματάκι πήρε. Για να δοκιμάσουμε στο εσωτερικό. Να σας πω ότι τα Smarties, τα M&M's που βάλαμε, έχουν λιώσει. Δεν υπάρχουν μέσα. Πού σου λέω μωρό μου, πώς θα υπήρχαν μέσα? Υπάρχει σοκολάτα τους όμως. Ναι. Καραμένο είναι αυτό. Καμένη σοκολάτα. Καμένο είναι αυτό το σημείο. Ας πάρω από άλλο σημείο. Είμαι σίγουρος ότι εσείς θα το καταφέρετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ το ξέχασα και το έκαψα. Γι' αυτό το λόγο, δοκιμάστε το όμως, γιατί φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο. Δηλαδή δεν φαίνεται κάτι αγκιαστικό. Εμένα έγινε και κανονικό, απλά εμένα μου κάηκε. Γιατί το ξέχασα. Πολύ καλό, ας περάσουμε στο επόμενο life hack. Επόμενο, έχει φτιάξει frozen yogurt. Βάζει γιαουρτάκι, βανίλια, μελάκι. Το απλώνει σε ένα ταψί, βάζει τα φρουτάκια του έτσι, βάζει και τους ξηρούς καρπούς. Αυτό ήτανε, μάλιστα, αυτό ήτανε. Δεν μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, γιατί εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ το γιαούρτι. Παρόλα αυτά, πάμε να το δοκιμάσουμε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο επόμενο life hack μας και πάλι θα σας σώσω, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς λατρεύετε το frozen yogurt. Και γι' αυτό το λόγο, για να κόπουλο, σας βρήκε το τέλειο life hack για σήμερα. Μην περιμένετε πολλά, γιατί και εγώ δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό, αλλά ελπίζουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα, παιδιά. Στο καλύτερο αποτέλεσμα. Θα χρειαστούμε γιαουρτάκι, 2% γιατί κάνουμε για διατροφή. Ναι, αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μελάκι. Θα βάλουμε drop σταγόνες και θα βάλουμε και εδώ πέρα υπέροχο φουντουκάκι. Δεν θέλετε πάρα πολλά παιδιά, μην βάλετε πάρα πολλά και καταστρέψετε και το γλυκό. Τώρα θα με ρωτήσεις για να κόψω, λέει, πόσο να βάλω, πόσο κουταλιά να βάλω. Μην με ρωτάς εμένα τέτοια, με το μάτι. Με το μάτι υπολογίζεις, με το μάτι θα βάλεις. Βάλε το μάτι μέσα. Λοιπόν, και θα βάλετε. Πόσο να βάλουμε. Έχει κάτι νερά μέσα αυτό. Ζουμιά, δεν ξέρω. Ζουμιά. Λοιπόν, θα βάλω τρεις κουταλιές της σούπας βάλετε παιδιά. Και βάζετε και μία κουταλιά της σούπας μελάκι για να γίνει λίγο γλυκό. Γιατί δεν θα βάλουμε κάτι άλλο. Επίσης παιδιά, το ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ υγιεινό πέρα από την πλάκα του, εντάξει. Θα βάλουμε και λίγο σοκολατίτσα, καλέ τι γίνεται σήμερα. Αλλά παιδιά, είναι κατά τα άλλα υγιεινό, γιατί τώρα αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι διατροφικό πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θες να φας κάτι παχυντικό και θες γλυκάκι. Φτιάξε αυτό. Γιατί παιδιά, γιατί. Να τα ακούω κι εγώ. Εσύ αδάκη. Για να μην παναρριμάξω το προηγούμενο. Θα προσθέσετε chocolate drops and φουντουκάκια. Τα φουντουκάκια. Δεν θυμάμαι πως λέγονται στα αγγλικά. Almond. Όχι, almond είναι το. It's not. It's not. I don't know. Θα το βάλετε μέσα στη φόρμα σας.
Όχι έτσι. Να το βάλετε τώρα εκεί έτσι όπως είναι, σαν μήπως σαν σκατούλα κάθετε. Συγγνώμη για την έκφραση. Λίγο θα βάλετε κάτω έτσι να το απλώσετε. Και αυτό το κάθετε για να γίνει σαν... σαν πώς να το πω... σαν... σαν μπάτα δημητριακό. Σε γιαουρτέ. Κάτι τέτοιο παιδιά μου. Λοιπόν, κατ και εμφανισκόμαστε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής παιδιά, είναι έτοιμο αυτό, έχει παγώσει πάρα πολύ καλά, έχει γίνει σαν μπάρα όπως σας είπα. Θα βγάλω ένα κομμάτι εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι ξεκάθαρα μπάρα. Το θέμα είναι ότι νιώθω ότι δεν θα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Όχι, όχι, όχι. Ακούστηκε. Ακούστηκε που είναι σαν παγωτό παγωμένο. Παιδιά, θα ξεράψω. Όχι, 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 όχι. Κάνουμε εδώ. Όχι. Παναγία μου. Παιδάκι εδώ. Παιδιά. Όχι. Ακούστηκε κιόλας. Έχει παγώσει το γιαούρτι τόσο πολύ, αλλά έχει γεύση γιαουρτίλα. Δεν είναι γλυκό. Οπότε, άκυρο το life pack. Ή θα πρέπει να βάλετε περισσότερο μέλι για να γλυκάνει αυτό το πράγμα. Ή δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε αυτή την ανοησία με το γιαούρτι. Αυτό δεν είναι καν frozen yogurt. Αυτό είναι... μια βλακεία και μισή με φουντούκι και drops από πάνω. Δεν τρώγεται, είναι παγωμένο γιαούρτι, παιδιά. Κάτι έτσι, κάνα σοφλάκι να συνέλθω. Κάτι να με πιάσει, γιατί με αυτό θα λιποθυμίσω. Δεν μ' άρεσε καθόλου η γεύση. Ήταν ξυνήλα. Μήπως χάλασε το γιαούρτι μέσα στην κατάψυξη. Παιδιά, δεν έχω ιδέα τι έγινε. Σε αυτό βάζουμε ένα 0. Μείον 100! Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να μην ξεχνάτε να πατάτε αυτό το όμορφο κόκκινο κουμπάκι του subscribe, διότι με βοηθάει ώστε να φτάσουμε τους 300.000 συνδρομητές. Επόμενο life hack. Κόβει την κόρα από το ψωμί. Μάλιστα, βάζει τυρί του toast, λουκανικάκι, το τυλίγει και έφτιαξε λουκανοπιτάκι. Απίστευτο. Α, παιδιά, κοιτάξτε το τυρί πόσο έχει λιώσει. Αυτό παίζει να είναι πεντανόστιμο. Αν δεν έχετε κιόλας λουκανοπιτάκια, μπορείτε να φτιάξετε με ψωμί του toast, πάμε να το δοκιμάσουμε. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο επόμενο life hack μας, όπου θα φτιάξουμε κάτι πετέλεια, μοναδικά λουκανοπιτάκια από ψωμί του toast. Το ξέρω, δεν το περίμενες, είσαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος με αυτό που θα δεις και ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσω. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μία φέτα ψωμί του toast, ένα λουκανικάκι φραγκφούρτης και τυρί του toast. Αυτά θέλουμε, δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω. Μην το βλέπετε έτσι με τρύπα. Έχει πάει ένα ποντικάκι μήνυμα και το φαγητό. Θα κόψετε την κόρα, δεν τη θέλουμε την κόρη. Δεν τη θέλουμε την κοπέλα. Θα την κόψετε εκεί να μην υπάρχει. Και αρχίζετε τώρα και το πατάτε αυτό με το τέτοιο. Αρχίζετε το πλάσιμο. Μην μπερδευτείτε και ακούσετε κλάσιμο. Πλάσιμο. Χίλια συγγνώμη, δεν έκρωσε. Λοιπόν, το πατάτε. Και από την άλλη. Έτσι, πώς φτιάχνετε, Jimmy. Ακριβώς το ίδιο πραγματέ. Λοιπόν, το κάνετε και βάζετε το τυρί του toast, το λουκανικάκι, και αυτό μας δίνει λίγο μεγάλο. Α! Είναι εγώ! Αλήθεια. Με μένα μ' αρέσει τέτοιο. Και έτσι όπως το βλέπετε θα βάλετε και μια οδοντογλυφούδα. Και μια οδοντογλυφίδα. Άμα δεν κλείνει αυτό. Άμα δεν κλείνει με οδοντογλυφούδα. Βάλετε μία δοντογλυφίδα. Θα πάτε να το βάλετε στην τοσκέρα και επανερχόμαστε με το υπέροχο αποτέλεσμα. Κάτ. Και όπως βλέπετε είναι έτοιμο, είναι σαν λουκανοπιτάκι από ψωμί του toast. Πολύ εντυπωσιακό. Εγώ θα έβαζα και από πάνω λίγο λαδάκι ή λίγο να το βούταγα σε αγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να το έδινε κάτι. Λίγανη. Δεν ξέρω, κάτι από πάνω. Λοιπόν, για να δούμε το σπάσιμο. Α, το τυρί. Κοιτάξτε το τυρί εδώ πέρα. Προφανώς. Είναι πεντανόστιμο όπως καταλαβαίνετε. Μπορείτε να φτιάξετε άμα δεν έχετε λουκανοπιτάκια σπίτι σας με ψωμί του toast και λουκανικάκι φραγκφούρτης. Αυτά κάνανε και 50 λεπτά νομίζω μόνο. Πω. Φοβερό! Μπράβο το life hack! Μπράβο! Σήμερα είναι νομίζω πάρα πολύ επιτυχημένο επεισόδιο. Και είναι και καλοκαιρινό. Έχουμε και τα ποτά μας, έχουμε και τα λουκανικάκια μας, έχουμε τα πάντα μας παιδιά. Μπράβο στα lifehack, γράψτε και εσείς μπράβο στα lifehack. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε και την καμπάνα για να σας έρχονται όλες μα όλες οι ειδοποιήσεις. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Και μέχρι τότε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!